Από τον Τάρλατς θα βρει τον Οικονόμου, ελεύθερο σούτ από τον φόρουαρ του Παναθηναϊκού. Η μάχη για το rebound. Καθαρίζει ο Goldwire, ο οποίος ξεφεύγει από το μαρκάρισμα του Gentile και κάνει το 5-2 για τον Ολυμπιακό. Ο Αλβέρτης ελευθερώνεται στο rebound το Τάρλατς. Goldwire στο σούτ χωρίς καθυστέρηση πάνω σε άμυνα. Αλβέρτης για τον Οικονόμου, δοκιμάζει για τρεις, εύκολο rebound από τον Κόμαζετς. Προσπαθεί να προωθεί την μπάλα στην αντεπίθεση. Γρήγορα ο Goldwire στο σούτ, καλάθι τριών πόντων. Το lay-up από τον playmaker του Παναθηναϊκού, έδιωξε ο Τάρλατς. Goldwire για τον Βούξεβιτς που περνάει από την εσωτερική και κάνει το σκορ 24-12 προς την κανονική περίοδο. Αλλά σήμερα και σε ένα άλλο και σε ένα ακόμα παιχνίδι εναντίον του Ολυμπιακού έχει αποδείξει το αντίθετο. Ο Goldwire μειώνει τη διαφορά. Για τον Ράτσα προσπαθεί να πλησιάσει. Rebound από τον Τάρλατς και γρήγορα στον Goldwire. Αυτό στο σουτ με μεγάλο, με περισσό θάρρος θα έλεγα, και έχει πάρει και φάουλ. Λιόν Τόμιτς. Πέμπτο σκρίνα τον Τάρλατς, ο Ρότζερς ελεύθερος ο Goldwire για ένα εύκολο τρίποντο και 0-3 για τον Ολυμπιακό που σίγουρα ήταν σε θέση να αντιληφθεί καλύτερα από εμάς. Goldwire από μακριά για τρεις. Να εδώ ο Αμερικανός που δίνει το προβάδισμα στον Ολυμπιακό μετά από αρκετή ώρα, 14-16. Ο Μπέρτο για τον Goldwire. Πάντα ο Αμερικανός. Έξω στον Παπα-Νικολάου, αυτές με καλές προϋποθέσεις στο σούτ για τρεις πόντους, 25-29 με τον τόγιο. Οι κανονισμοί είναι μπερδεμένοι και έχω την εντύπωση ότι λειτουργούν μέχρι σε ένα σημείο εις βάρος του θεάματος και θα πρέπει κάποια αναθεώρηση να κάνει πίμπα. Ο Goldwire με καθαρό μυαλό θα σημαδέψει το καλάθι του Παναθηναϊκού, θα είναι τους 10 πόντους. Ήταν Rodgers, Goldwire, Μαρκάριο Gentile. Ο Ράτζα δίνει μια βοήθεια εκεί. Ο Goldwire πάει για τον πάσιμο και σχετικά εύκολα φτάνει στο lay-up. 0-2. Λες να βγάλει τον Αλβέρτη, Φίλιππα. Δεν ξέρω. Goldwire από πολύ μακριά για τρεις. Να η απάντηση από τον playmaker του Ολυμπιακού. Βγαίνει ο Ρότζερς σε βοήθεια στο μαρκάρισμά του. Ο Αλβέρτης κάνει το λάθος. Προϋποθέσει ευνηδιασμού για τον Ολυμπιακό. Κόμαζε στο lay-up. Ολυμπιακά μετά. Δεν η φάση που προηγήθηκε εννοείς ότι δεν υπήρχε φάουλ. Δεν υπήρχε φάουλ για μένα. Goldwire για τον Rodgers. Ελεύθερος αυτός το σουτ. Ολυμπιακός επιστρέφει. 18-19. Αλβέρτης ξεχάστηκε από την άμυνα του Ολυμπιακού. Έχασε την ευκαιρία. Κόμαζετς. Προσπαθεί και αυτός με δρίμπλα, αλλά βρίσκει στην τελική προσπάθεια τον Goldwire ελεύθερο. 36-35 Ολυμπιακός. Rodgers. Είναι φανερή η επιθετική δυσκολία που έχουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Goldwire από πολύ μακριά δίνει μια λύση στο αδιέξοδο, αλλά θα έλεγα λύση της απελπισίας. Το σούτ υπό την πίεση του Τόμιτς, εύκολα στο rebound το Rodgers. Goldwire πάει γρήγορα στο lay-up πριν οργανωθεί η άμυνα του Παναθηναϊκού. Έπνε επίθεση του Ολυμπιακού με αντίπαλο πια τον Νίκο Μπουντούρη. Ωραίο πέρασμα από τον Αμερικανό. Το lay-up και goal foul. Θα στοχίσει στην τελική προσπάθεια. Μαζεύει ο Βασούλας. Goldwire. Έξοχη πάσα για τον Σούλη που νομίζω ότι έκανε ένα βήμα παραπάνω. Ο Παναθηναϊκός έχει γυρίσει σε ζώνη. Βεβαίως. Όπως μου επισημαίνει ο Δημήτρης Καρίδας, τον οποίο φυσικά δεν τον ακούσατε. Και ζώνη 3-2. Ο Goldwire ελεύθερος για 3. 41-25. Θετικό απολογισμό. Κερδίζει εδώ το τζάμπολ, αλλά θα γίνει το λάθος από τον Ράτζα προς τον Μπόντι Ρόγκα. Πάντα Goldwire, Τάρλατς από ψηλά, 53-40. Και 7 πόντοι στη σειρά με βολές και από τις δύο ομάδες. 3 από τον Ολυμπιακό και 4 από τον Παναθηναϊκό. Για Goldwire τώρα, μαρκάρει ο Μπουντούρης. Πάντα Goldwire, ψάχνει πέρασμα, δύσκολο σούτ, oh! Κατακόρυφο ή όχι. Ο Goldwire εκτός ισορροπίας, ένα καλάθι για τον Ολυμπιακό μετά από πολλή ώρα, 51-39. Οι υπόλοιποι πόντοι είναι αποβολές. Ο Φασούλας εδώ θα νικήσει τον Τάρλατς. Goldwire
Πάει για το lay-up, θα τύχει το καλάθι, θα πάρει και το foul. Εγκατέλειψε την προσπάθεια. Ο Φασούλας θα καθαρίσει τη φάση. Εφνιδιασμός 2-1 αντίον 1 με Τόμιτς και Goldwire. Μετράει το καλάθι. Goldwire σε αργούς ρυθμούς, καθώς η άμυνα του Παναθηναϊκού είναι οργανωμένη. Δοκιμάζει για τρεις ο Αμερικανός. 28-15. Χαμηλά στον Ρότζερς. Ελεύθερος ο Goldwire. Καλάθι τριών πόντων από τον Αμερικανό. Κάνει το σκορ 40-32. Ρότζερς για τον Παπανικολάου. Βρίσκει τον Goldwire, μάλλον τυφλά. Μια δύσκολη προσπάθεια από τον Αμερικανό. 46-40. Τα δευτερόλεπτα κυλούν. 8 δεύτερα για την επίθεση. 6 τώρα. Τόμιτς. Goldwire από πολύ μακριά για 3. Πραγματική βόμβα από τα 8 μέτρα από τον Άντωνη Goldwire. Ένα τρελό τρίποντο.